Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίητα τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ, αληθινά όνειρα. Ώρα της ετοιμιγορίας, ώρα της αλήθειας, ώρα της κάλπης. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η ζούγκλα άνοιξε λοιπόν από τις αρχές της εβδομάδας το χορό των προεκλογικών αναμετρήσεων, δίνοντας χώρο στους ανθρώπους που θέλουν να εκτεθούν στους ψηφοφόρους τους και να ζητήσουν όχι μόνο την αγάπη τους, αλλά και την ψήφο. Να δούμε λοιπόν ποιος θα σύρει καλύτερα το χορό και τι βαθμό θα πάρει στο Dancing with the Wolves της πολιτικής. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Η κυρία Ιωάννα Καλατζάκου, Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Και ο κύριος Ευθύμιος Καρδαράς, Ελιά. Με ή χωρίς δάκο, κύριε Καρδαρά? Χωρίς δάκο. Λοιπόν, καλωρατισμένη. Κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την γοητευτική κυρία της παρέας, αλλά το έναυσμα μου έδωσε ο συνταγματολόγος μας, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος είναι και συμπάθεια του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Πάγκαλου, γιατί καθυστέρησε λιγάκι να έρθει. Και έτσι ξεκινήσαμε με αυτή τη μικρή καθυστέρηση στην εκπομπή και σχολίασαν οι συνομιλητές ότι ώρα Πασόκ για το ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζουν να προετοιμάζονται. Ήρθε ώρα Πασόκ ο κύριος Κατρούγκαλος. Ακούστε. Αρχίζετε και γίνεστε Πασόκ, το παλιό Πασόκ. Εγώ προσωπικά καμιά σχέση δεν είχα με το Πασόκ. Και ξέρετε, για να γίνει Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να έχει χρήματα για εξόδημα και για εκμαγνητισμό συνειδήσεων, ακόμα και αν το ήθελε. Εγώ βλέπω πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς γιατί αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε εθνικό επίπεδο είναι ακριβώς να τελειώσουμε με τον παλαιό κομματισμό και με τις δύο εκφάνσεις του. Αλλά και όχι μόνο σε επίπεδο κομματικό, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Το βασικό για μας είναι να σπάσει αυτό το σύμπλεγμα εξουσίας των πολιτικών με τις οικονομικές ελίτ. Αυτό είναι που θα κάνει την αλλαγή στον τόπο, όχι απλώς η αναλλαγή στην διακυβέρνηση του ενός ή του άλλου κόμματος. Ωραία. Να ανατελέσω γιατί ξεκίνησα, σας είπα, εξήγησα τον λόγο, ξεκίνησα να ορθόδοξα με τον κύριο Κατρούγκαλο. Έχουμε ώρα ακόμη. Πάμε στην γοητευτική της παρέας μας, την κυρία Ιωάννα Καλατζάκου Τσατσαρώνη. Προσθέτω και το επίθετο εδώ. Όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και το λέω αυτό γιατί προέρχεστε από πολιτικό τζάκι. Ναι, ο θείος μου και η εξαδέλφου μου ήταν πολιτική. Και εγώ βέβαια έχω μια διαδρομή στον συνδικαλιστικό χώρο. Ήμουνα επί 20 και πλέον χρόνια και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συλλόγου της Αθήνας, Γενική Γραμματέας, Αντιπρόεδρος μέχρι τώρα και Επικεφαλής Αλληλικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των Διοικητικών Συλλόγων της Ευρώπης. Έχει σημασία αυτό, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, η γνώση της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τον αγαπητό μου φίλο. Ξεκινήστε και λοιπόν. Τον κύριο Κατρούγκαλο. Ναι, τέλος οι φιλοφρονήσεις, μπείτε στο ζουμί της υπόθεσης. Δεν θα σας διακόπτω. Φτάνει να υπάρχει ένας επικοδομητικός διάλογος, μια έστω και σκληρή αντιπαράθεση, αλλά μέσα στα πλαίσια της λογικής. Και εύχομαι να γίνει αυτό πραγματικά σήμερα. Ναι, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια πολιτική πάρα πολύ αξιόπιστη, με σταθερά βήματα,
που έχει ήδη γίνει τα δύο τελευταία χρόνια και δεν θεωρώ ότι πρέπει ο λαός να πάρει το μήνυμα ότι υπάρχει ο δικοματισμός ή σφάλματα του παρελθόντος τέτοια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καταψηφιστούν. Και εξηγούμε γιατί το λέω αυτό. Εγώ δεν είμαι, όπως σας είπα, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Έτσι, είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και έχω βιώσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα καταρχήν των ελεύθερων επαγγελματιών. Mm-hmm. Εμείς πηγαίναμε τον Ιανουάριο στο Υπουργείο Οικονομικών και παρακαλούσαμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο φορολόγηση που είναι, φορολογούνται οι δικηγόροι από το πρώτο ευρώ, ενώ οι νέοι δικηγόροι δεν έχουν δουλειά. Με 26% και τόσα άλλα. Πλην όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή η πολιτική ήταν μια αναγκαστική πραγματικότητα στην οποία μπήκε ο Σαμαράς, δεν το ψήφισε το μνημόνιο, το βρήκε το μνημόνιο. Και η επιλογή του να απεγκλωβιστούμε από αυτό μετά τη λήξη του το 2016, κάνοντας θετικά βήματα στην οικονομία, τα οποία έχουν επιτευχθεί με το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως είναι γνωστά, με την επιτυχία εξωτερικής, ενώ οι οικονομικοί δείκτες έχουν βελτιωθεί. Ναι. Οι τσέπες μας δεν έχουν βελτιωθεί. Ακριβώς. Θα το δούμε συνέχεια. Δεν έχουν βελτιωθεί. Ευημερούν οι αριθμοί μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ευημερούν ακόμη οι άνθρωποι. Θα δούμε και αυτό στην πορεία. Αυτό γίνεται διότι υπάρχει δυστυχώς καλός κακός στην οικονομική. Όλοι οι οικονομολόγοι το λένε αυτό. Απόσταση χρονική από τους οικονομικούς δείκτες μέχρι την πραγματική ανάκλαση στην οικονομία και στην τσέπη του κάθε Έλληνα. Διότι εδώ τώρα κάνουμε δημοσιονομικές προσαρμογές, διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να φτάσουμε στην ανάπτυξη, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί η καθημερινότητα του Έλληνα και να αποκατασταθεί το εισόδημά του. Πριν πάω στο νερό, η ψηφιακή παρέα μας, θέλω να πω το εξής, ότι η ξαδέρφισσα Σοφία Καλατζάκου, πρώην Υφυπουργός Εργασίας, έκανε μία παρασπονδία. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Πότε το έκανε αυτό, από την Αμερική? Ναι, βεβαίως. Τώρα, αλήθειες στην οικογένεια. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, με τα καλύτερα λόγια και είδαμε μια Νέα Δημοκρατία εξοργισμένη. Δεν είμαι εδώ για να απολογηθείτε. Για να ερμηνεύσω τι λέει. Μήπως και εσείς έχετε μια καλή κουβέντα, γι' αυτό εννοώ. Σας συμπαρασύρει ο κ. Κατρούκαλος και έχει μια καλή κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σοφία Καλατζάκου μπορεί να είπε για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί τα καλά λόγια τα έχετε μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Δίπλα σας είναι ο νεαρός, ο 33χρονος, παρακαλώ. Εγώ θεωρώ ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ενηλικιωθεί πολιτικά. Έχει στρατηγικό πολιτικό αδιέξοδο και διγλωσίες, τις οποίες έχουμε δει τα τελευταίο καιρό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια πρόταση, αντιπρόταση μη πιστική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο σε αυτό. Μεταπτυχιακό στις προεκλογικές εκστρατείες. Πολιτική επικοινωνία. Ναι. Κύριε Καρδαρά, τι βλέπετε δηλαδή αυτές τις εκλογές? Γιατί μας έθεσε ένα μεγάλο δίλημα ο Βενιζέλος. Και από τότε οι Έλληνες, οφείλω να το ομολογήσω, έχασαν τον ύπνο τους. Αν το Πασόκ για την κυβέρνηση, τι θα κάνουμε? Θα αστειεύουμε, εντάξει. Ναι, καλά, σίγουρα. Ελιά, λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους σας. Ευχαριστούμε. Εδώ μπορείτε να παρεμβαίνετε. Uh-huh. Ο ρόλος ο δικός μου θα είναι λιγάκι στο παρασκήνιο. Εσείς στο προσκήνιο. Παρακαλώ. Νέος, ωραίος, με χρέος, δεν ξέρω. Σας έχει χρεωμένο το Πασόκ? Το Πασόκ με έχει χρεωμένο. Ως Έλληνα είναι. Καλά, τη γενιά μου γενικά την έχουν χρεωμένη όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν έχει να κάνει αν ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συνολική κατάσταση τη τρίτη ελληνική δημοκρατία, όπως λέμε εμείς. Από το 1975. Όχι, χρεωμένη απλώς. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε η κυρία Καλατζάκου. Πρώτα, δεν έγινε τα δύο τελευταία χρόνια η ανάκαμψη. Υπάρχει μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από το 2010 και μετά για να φτάσουμε σήμερα να λέμε ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο πρωτογενές πλεόνασμα είναι του ελληνικού λαού. Δηλαδή αφαιρέσαμε εισόδημα και κόψαμε δαπάνες από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Είναι αποκλειστικά και δικό του. Είναι αποκλειστικά και δικό του. Δεν υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα λόγω της ανάπτυξης και δεν υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα λόγω κάποιων διαρθωτικών μεγάλων αναγκών. Δεν είπα εγώ ότι έγιναν δημοσιονομικές. Απλά να μην ξεχνάμε ότι δεν ξεκίνησε η ιστορία από το 2012, ξεκίνησε από το 2010 και μ' αρέσει να λέω συνέχεια στις δημόσιες. Που μπήκαμε στα μνημόνια χωρίς διαπραγμάτευση, εννοείται. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Και μ' αρέσει να λέω. Λεφτά υπήρχαν. Και μ' αρέσει να λέω στις δημόσιες εμφανίσεις μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2014 είναι η Νέα Δημοκρατία του 2010 και 2011. Με τα ζάπια, με τα αντιμνημόνια, με το χάιδεμα των αγανακτισμένων πολιτών. Και μετά τη μεγάλη στροφή που έγινε το 2011 με την συγκυβέρνηση Παπαδήμου και την ουσιαστικά εφαρμογή της πολιτικής η οποία είχε αποφασιστεί το 2010 χωρίς καμία αλλαγή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και του Πασόκ, βέβαια, το 2012 και μετά. Αυτό ως πρώτο σχόλιο, δηλαδή να μην ξεχνάμε την ιστορία. Το Πασόκ εμφανίστηκε δυσαρεστημένο. Διαστόματος του κυρίου Καρίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμματός σας, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μόνο την ανάπτυξη ποτέ αυτής της χώρας ως δικό της επίτευγμα. Από τη στιγμή που και εμείς ως Πασόκ βάλαμε πλάτη. Και εκεί ξεκινάει η διαμάχη σας. Δεν είναι ότι βάλαμε πλάτη. Συγγνώμη, κύριε Καλατζάκου. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο λέω.
Αν η Νέα Δημοκρατία το 2010 έβαζε πλάτη, όταν φτάναμε ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, και δεν το κοίταζε καιροσκοπικά, δηλαδή να κερδίσει ψήφου, φόρου και ψήφου, γιατί προερχόταν από μια τεράστια ήττα του 2009, τότε τα πράγματα είμαι σίγουρο ότι ήταν τελείω διαφορετικά. Αλλά κοιτάξτε, επειδή είμαι και νέο σε ηλικία και στην πολιτική πρώτη φορά κατεβαίνω, δεν θα κάτσω να απολογηθώ τώρα για την ιστορία. Αυτό ήταν μια απλή διαπίστωση. Από τη στιγμή που κατεβαίνει το Πασό και με την Ελιά, θα απολογηθείτε και έτσι. Θα απολογηθώ, δεν τα τραβάω, δεν τα κουβαλάω πάνω μου. Μπορώ να κρίνω, έχω άποψη. Εφόσον είστε πολιτικό, έχω άποψη. Κομματικοποιημένο άτομο, βεβαίω και θα απολογηθείτε. Κατά τη γνώμη μου. Σωστό. Αλλά βεβαίω έχουν γίνει λάθη και από τα δύο κόμματα. Το 9 όμω έχασε τι εκλογέ ο Κώστα ο Καραμαλή λέγοντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Τη κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου λέγοντας λεφτά υπάρχουν και μετά από λίγο μπήκαμε στο μνημόνιο. Αντίστοιχα, κυρία Καλατζάκου, το 12 ο Αντώνης Σαμαράς κέρδισε με τα ζάπη και θα μειώσει το έλλειμμα σε ένα χρόνο. Θα το μηδενίσει. Μην μπαίνουμε σε αυτή αλλά τη λογική. Αλλά παρόλα αυτά όμως τα δύο αυτά κόμματα συνέκλειναν ακριβώς για τον εθνικό σκοπό και το διακύβημα το μεγάλο, το να μην χρεοκοπήσουμε και βγούμε από το ευρώ. Και επιτυχώς το κάνανε όμως. Ένα επόμενο σχόλιο έχει να κάνει. Ένα επόμενο σχόλιο έχει να κάνει πάλι σε σχέση με αυτό που η κυρία Καλατζάκου είπε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό. Εγώ συνταγματολόγος παραχωρώ το χρόνο μου στον κύριο Καρδαρά. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικότερος εγώ. Είναι νεότερος, πρέπει να μιλήσω. Όχι, εντάξει, δεν είναι και απλά. Επειδή είπε η κυρία Καλατζάκου ότι δεν έχει ενοικιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη για να κυβερνήσει. Εγώ δεν πολιτικά. Πολιτικά, βεβαίως. Δεν εντοπίζω εκεί το πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι όχι απλά έχει ενοικιωθεί, έχει γεράσει κιόλας. Δηλαδή ο πολιτικός του λόγος έχει γεράσει. Ο πολιτικός του λόγος έρχεται από το παρελθόν. Είναι και κυρίως, δεν λέω για τον κύριο Κατρούγκαλο, προς Θεού, νεότατος είναι. Μιλάω για σαν τον πολιτικό σχηματισμό. Και μεταφέρω βγάζοντας λίγο την ταμπέλα από πού προέρχομαι και σαν εκφράζοντας τη γενιά μου, να τον πληροφορήσω ότι ο λόγος, ο πολιτικός λόγος ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ακούμε. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Έτσι λέτε εσείς, να μας πούν και του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καρδαρά, επειδή είσαστε ειδικό σε αυτά, θα ξέρετε όσες δημοσκοπήσεις στην ηλικιακή κατηγορία τη δική σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακράν το πρώτο κόμμα και οι δικές σας απόψεις υποεκπροσωπούνται απολύτως. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, έστω και όχι με τον τρόπο που θα θέλετε εσείς, ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στην ηλικία σας. Ναι, εγώ δεν θα σας το βάλω σε ένα πλαίσιο των δημοσκοπήσεων. Εγώ θα σας το βάλω. Δεν είναι μια αλήθεια όμως αυτό που σας λέω. Μα εγώ, σαν νέος, δεν βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτά τα οποία εσείς λέτε. Πώς. Δεν είσαστε τυπικό δείγμα της γενιάς σας. Γιατί δεν είμαι εγώ, δεν δουλεύω, δεν είμαι σε αυτήν την εποχή. Ευτυχώς που δεν είσαστε τυπικό δείγμα της γενιάς σας, γιατί η γενιά σας έχει απορρίψει συνολικά τον παλαιοκομματισμό. Ναι, δεν μιλάω για τα πολιτικά, λέω για τις πολιτικές προτάσεις που σκεφτείτε. Και ο Κρήτον Αρσένης τον απέρριψε, αλλά τον πήρατε στο. Ο Κρήτον Αρσένης είναι μια συμπαθή. Εγώ δεν πρώτα αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους ευπρέπειας δεν μπορώ να σχολιάσω συνυποψηφιό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Επίσης να πω ότι. Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου, με συγχωρείτε. Είναι ιδιαίτερα συμπαθείς και δύο συνομιλητές. Την κυρία Καλατζάκου, που την ήξερα εγώ παλιά, και τον κύριο Καρδαρά, επίσης ένα νέο άνθρωπο, βλέπω με χαρά την κάθοδό του στην πολιτική. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που έχουν. Η κυρία Καλατζάκου ουσιαστικά τοποθετήθηκε εναντίον των μνημονίων, λέγοντας ότι τα μνημόνια ουσιαστικά επιβλήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Και η ίδια προφανώς έχει παλέψει εναντίον τους στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής της δράσης. Στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Και πρέπει να βγούμε από αυτό το τούνελ, τέλος πάντων, κάτι να γίνει. Δεν αποδίδω προφανώς την ίδια ακριβώς, γιατί ξέρω ότι έχει συμμετάσχει στον αγώνα εναντίον τους, αλλά προφανώς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το δεύτερο μνημόνιο το ψήφισε και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται υπέρμαχος της συνέχισης των πολιτικών αυτών, που δεν είναι κυρίως πολιτικές εξοικονόμησης χρημάτων, είναι πολιτικές να αλλάξουμε συνολικά την κοινωνία. Δηλαδή από ένα μοντέλο ρύθμισης που βασιζόταν στα δικαιώματα, εργατικό δίκαιο, κοινωνικά δικαιώματα, να περάσουμε σε ένα μοντέλο ρύθμισης που η αγορά θα είναι εντελώς ανεξέλεκτη. Αυτό λοιπόν άνθρωποι σαν την κυρία Καλατζάκου δεν μπορούν να το αποδεχθούν και είμαι βέβαιος ότι στα επιμέρους βρίσκεται από τη μεριά τη δική μας. Δεν βρίσκεται από τη μεριά αυτών που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία. Από τη μεριά του εθνικού συμφέροντος. Και τη κοινωνία. Και τη κοινωνία, δεν λέω άλλο πράγμα. Ως προς τον κύριο Καρδαρά, θα έλεγα ότι το μεγάλο του δίλημα είναι ότι, όχι το δικό του, αλλά ουσιαστικά αναγκάζεται να αποδεχθεί το δίλημα του κύριου Βενιζέλου, που είναι ψηφίστε Πασόκ για να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστε το ψευδόνυμο του Πασόκ, μάλλον Ελιά, ακριβώς για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς πολιτικά. Πέρα λοιπόν από το ότι τα διλήμματα για να είναι πραγματικά. Δεν πρέπει να έχουν αντανάκλαση μόνο στους κομματικούς σχηματισμούς. Μα όπως είπε και κάτι λογικό, ότι αν δεν ψηφιστεί το Πασόκ, πέφτει. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν μας νοιάζει αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγχρόνως και η κυβέρνηση. Η δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησης, οπότε πέφτει. Δεν μας νοιάζει αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν θα αλλάξουν πολιτικές. Και εκεί νομίζω τα δύο διλήμματα που τα δύο κόμματα θέτουν, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφουν πράγματι ένα δίλημα πολιτικών. Ναι, μεν
το εμφανίζει αυτό η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ως αιμονή σε σταθερότητα και εμείς μιλάμε για ανατροπή. Αλλά νομίζω και τα δύο κόμματα λένε την αλήθεια ότι από το πολιτικό μήνυμα των εκλογών θα εξαρτηθεί αν θα συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα ή αν θα ακολουθήσουμε μια άλλη ρόλη. Σε τι διαφέρει με το δίλημα, αυτό που λέει ο κ. Βενιζέλος είναι ψηφίστε με για να υπάρχουν. Όχι, αυτό είναι παντελώς αδιάφορο. Όχι, όχι. Για τον Νάντι θα μιλήσω. Μην το διαστραβλώνετε, κύριε Κατρούγκα. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ. Εγώ να σα πω την αλήθεια, έτσι όπως τέθηκε το δίλημα, νομίζω ότι είναι ανακουφιστικό για την κοινωνία. Νομίζω ότι είναι καλό κατεβόδιο. Και θα το δούμε και σε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως. Σύμπησαν όμως ακούγεται ψηφοφόροι στο δίλημα αυτό. Το πιστεύω. Να έτσι λένε. Εγώ να σα πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι θα τσιμπήσουν να δανειστώ την έκφρασή σα. Δεν ψάχνει ψηφοφόροι. Όταν θα δουν. Εισαγωγικά τη λέξη. Προς Θεού δεν είναι. Ναι. Ακριβώς. Όταν θα δουν και όταν πιστούν ότι κάτι θα γίνει για την καλυτέρευση της καθημερινότητάς τους. Και αυτό αφορά κυρίως τους νέους. Έχω και εγώ δύο παιδιά που σπουδάζουν και έχουν πάει στο εξωτερικό. Και πολλά άλλα παιδιά που γνωρίζω, τα οποία ζουν στο εξωτερικό. Όχι, έχουν πάει στο εξωτερικό. Τα έστειλαν οι κυβερνήσεις στο εξωτερικό. Αυτό λέω λοιπόν. Να το διευκρινίσουμε, κυρία Καλατζάκη. Αυτό λέω. Έχουν γίνει λάθη λοιπόν στο παρελθόν από όλα τα κόμματα. Έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και στις πολιτικές. Τώρα όμως η διαχείριση, τώρα σε αυτή την κρίση, επειδή ασχολούμαι και με επιτοχευτικό, είναι σαν να είναι ιονίκα. Κάνω μια. Τώρα σα έκανε κυβέρνηση στην εθνικότητα. Σαν να είμαστε στην εξυγένση, στην υπογραφή τη σύμβαση συμφωνία εξυγένση χώρα. Μόνο που πρέπει να κάνουμε σκληρή διαπραγμάτευση με του δανειστέ μα για ευνοϊκού όρου, ώστε να περισσεύει εισόδημα για κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, τι εννοώ, αυτό που λέμε η βιωσιμότητα του χρέου και αναδιάρθρωση του χρέου. Σημαίνει ότι πρέπει και σε αυτό μπορεί να συντείνουν και οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν, ενώ και στην κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης, όχι σε επίπεδο κυβερνητικό, σε επίπεδο νομοθετικό, προκειμένου η χώρα να πάρει ανάσα, να μην έχει την αγχώνη και να διατεθούν χρήματα από τα έσοδα, τα δημόσια, για κοινωνική πολιτική. Και ιδιαίτερα για τις οικονομικές ασθενέστερες ομάδες. Και βέβαια το μεγαλύτερο στοίχημα είναι εκείνο της ανάπτυξης που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για να αποκτήσουν οι νέοι ένα όραμα και ένα όνειρο στη χώρα. Μια σύντομη απάντηση για το δίλημα που μας έθεσε ο Βενιζέλος και πάμε πραγματικά, να μπούμε σε αυτή την Ευρώπη. Ναι, εντυπωσιάζομαι με την στάση του κ. Κατρούγκαλη, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος και ο οποίος γνωρίζει την έννοια της πολιτικής δυσαρμονίας, η οποία υπήρχε στο Σύνταγμά μας, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 1985. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ως ελιά δεν έχει να κάνει με κάποιο δίλημα εκβιαστικό. Εμείς είπαμε ότι το 2012 πήραν εντολή τρία κόμματα, συγκεντρώνοντας 48%, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Αριστερά, να σχηματίσουν μια κυβέρνηση για να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Όταν έχουμε εκλογές σε εθνικό επίπεδο, οι πολίτες αποφασίζουν, δεν στέλνουν μηνύματα. Συνεπώς, την Κυριακή το βράδυ, οι πολίτες θα αποφασίσουν αν καλώς η ελιά συμμετέχει, το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία και αν καλώς πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος για να βγούμε πιο γρήγορα με από την κρίση. Συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα. Μισό λεπτό. Σε δυσαρμονία. Αν όλο το ποσοστό σας το πάρει η Νέα Δημοκρατία. Όλο. Και τι είμαστε εμείς, δεν θα υπάρχει θέμα δυσαρμονίας. Γιατί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα εξακολουθεί να εκφράζεται με τέτοιο ποσοστό. Είμαστε βοηθοί πληρώσεως. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Θα κάνετε τους μάκες πάνω στις πλάτες μας. Όχι βέβαια, σας λέω ότι ακριβώς για αυτό το λόγο το δίλημα αφορά την επιβίωσή σας. Γιατί θα μπορούσε θεωρητικά. Ναι, αφορά την επιβίωση της κυβέρνησης. Γιατί εμείς, κύριε Κατρούγκαλε, θεωρούμε και είμαστε σίγουροι ότι η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση προσθέτει περισσότερο κεντροαριστερά. Τα φαινόμενα Μπαλτάκου που είχαμε πριν από λίγους μήνες ήταν αποτέλεσμα των ακραίων πολιτικών που μπορεί να επιλέγουν κάποιοι γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ βοηθάει που βρίσκεται στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Βοηθάει δίνοντας ένα προοδευτικό. Μα καταρχήν πρέπει να υπάρξει ένα κόμμα. Δεν είπα το σπουδαιότερο, γιατί έχει μια ιστορική διαδρομή. Την έχετε όπως εμάς Ευρωπαίοι. Τη μια με το καρότο και την άλλη με το μαστίγιο. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ. Να υπάρχει και να μην μεταλλάσσεται σε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για να το κλείσω. Έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα. Δεν ακούτε την κυρία Καλατζάκου όμως. Δεν απαντάτε εκεί. Ότι πρέπει να υπάρχουμε ως κόμμα. Ότι πρέπει να υπάρχει ακόμα γιατί περισσότεροι ψηφοφόροι νομίζω ότι. Έχουν μετακυληθεί. Να σα το πω πιο απλά, επειδή κάνουμε τώρα λόγο και του Σταυρού, περιμένουμε σε όλη την Ελλάδα. Είναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Ο κόσμος δημοσκοπείται και λέει: εκλογές δεν θέλω. Αλλά δεν θέλω εκλογές, αλλά αφού το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την κυβέρνηση, άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ψηφίσω και κανένα ποτάμι, να ψηφίσω και κανένα Δημάρ, να ψηφίσω και κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν θα έρθουν οι εθνικές εκλογές, θα δω τι θα κάνω. Εμείς το απαντάμε ότι δεν είναι έτσι. Ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πάρα πολλά, παραπάνω από όσο το αναλογούσαν, για να μπορέσουν να μην ρίξουν τη χώρα τελείως στον κρεμό. Από εκεί και πέρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί
ότι με το δίλημα που έχει βάλει ο ίδιος, 25 ψηφίζουμε, φεύγουν. Του χαλάμε τη γλύκα και ότι θα πρέπει να κληθεί να απαντήσει αν θέλει να κυβερνήσει. Αυτό το λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι αν μας δώσει εντολή ο ελληνικός λαός να συνεχίσουμε την συμμετοχή μας στην κυβέρνηση, θα την υπηρετήσουμε. Αν μας αποδοκιμάσει. Πού βάζετε τον πύχη. Άκουσα ένα 8% μας είπε σήμερα ο κ. Γρηγοράκος. Για διψήφιο. Και πάμε για διψήφιο. Δεν θα σχολιάσω τον κύριο Γρηγοράκο. Εγώ θα πω ότι έχει σημασία. Ναι, Βενιζελικό. Επειδή είναι η δουλειά μου, έχει σημασία να δούμε όλα τα αποτελέσματα όλων των πολιτικών σχηματισμών. Σας θυμίζω ότι το Μάιο του 2012 ο πρώτος πήρε 19, ο δεύτερος 16 και ο τρίτος 13. Άρα να δούμε συνολικά πώς θα αποτυπωθεί η ψήφος των Ελλήνων πολιτών και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε αν το αποτέλεσμα δίνει εντολή για συνέχιση ή δίνει εντολή για απόσυρση και για εθνικές εκλογές. Τα κόμματα που ζητάνε εθνικές εκλογές είναι γνωστά στον ελληνικό λαό. Το έχουν πει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι η Χρυσή Αυγή. Αν θέλει εκλογές, θα στηρίξει αυτά τα τρία κόμματα. Αν δεν θέλει εκλογές, θα πρέπει να στηρίξει τα κόμματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολιτική σταθερότητα, δηλαδή έχουν τους βουλευτές στη Βουλή και αναφέρομαι στο ποτάμι, και έχουν μια ξεκάθαρη θέση. Όχι στο ποτάμι. Όχι στο ποτάμι, γιατί δεν έχει τους βουλευτές να την επιβάλλει την πολιτική σταθερότητα. Αυτό λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει δίλημα. Την Κυριακή ο λαός αποφασίζει. Ναι. Και εδώ είμαστε εμείς να σεβαστούμε την αποφασίσουμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε ευρωεκλογές την επόμενη Κυριακή. Αλλά για ποια Ευρώπη αποφασίζει ο λαός, αφού σήμερα δημοσιεύματα. Financial Times και των άλλων ξένων εντύπων μας λένε ότι γράφουν, έγραψαν ιστορία και γράφουν για εμάς χωρίς εμάς. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, ακούστε, αυτή τη στιγμή στις 19 από τις 28 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν οι σοσιαλδημοκράτες. Βλέπετε καμιά διαφορά στην πολιτική που εφαρμόζει ο κύριος Ολάντ από την πολιτική που εφαρμόζει η κυρία Μέρκελ ή καμιά διαφορά στην πολιτική που εφαρμόζει τώρα η κυρία Μέρκελ που συνεργάζεται με τους σοσιαλδημοκράτες σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό σα συνεργάσε τα μουσικά τρόπια. Όχι, θα πάτε στην Ευρώπη. Όχι, ακριβώς θα σα πω μετά τι επιδιώκουμε εμείς στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, επομένως, και στην Ευρώπη, επιδιώκουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κοκορομαχία ποιος θα βγει πρώτος. Μας ενδιαφέρει να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές που είναι ίδιες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα μνημόνια συμπυκνωμένος νεοφιλελευθερισμός είναι. Τώρα, ως προς αυτό που είπατε. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα διπλασιάσει τις δυνάμεις σε αυτές τις εκλογές, θα είναι τρίτο κόμμα και πολύ μικρότερο από το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλδημοκρατικό που θα κυριαρχούν στο Βουλευτό. Στην Ευρώπη μιλάω. Τι εκπροσωπεί το 3% που έχει περίπου. Η αξία λοιπόν της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι για το πόσες έδρες κυρίως θα πάρει στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά γιατί μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα ντόμινο αλλαγών σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό δεν το στηρίζω. Πώς θα γίνει αυτό όμως. Σας το εξηγώ πώς. Ακούστε, παντού τα πολιτικά συστήματα στην Ευρώπη βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ασταθή ισορροπία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πράγματα αδιανόητα. Η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται πρώτο κόμμα στη Γαλλία, το κόμμα αυτό του Φάραντζ. Αυτό δείχνει ότι οι λαοί αντιδρούν ενστικτοδός και αποδοκιμάζουν τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται. Το μεγάλο δώρο που δίνει στην Ευρώπη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δίνει τη δυνατότητα αυτή η βουβή αγανάκτηση να εκφραστεί προς τα αριστερά. Να μην εκφραστεί δηλαδή ξενοφοβικά και ρατσιστικά. Στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά... Όχι. Αρπάζεται ένα μισό. Δεν φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που φαίνεται ότι οπωσδήποτε και στις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπά την πόρτα της εξουσίας με την έννοια ότι μπορεί να είναι. Εγώ λέω με βεβαιότητα, αλλά οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κόμμα της αριστεράς. Όχι απλώς τι θέλουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεν θέλουμε την εξουσία για τον εαυτό μας. Θέλουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές. Αυτή είναι η διαφορά μας από τη διαχείριση της εξουσίας. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα τις αλλάξετε. Πού θα βρείτε τα χρήματα για να κάνετε την κοινωνική πολιτική που ευαγγελίζεστε την επόμενη μέρα που θα αναλάβετε την εξουσία. Αυτό είναι μια εύκολη απάντηση. Προσεπίρωση όλων Γλέζους. Αυτό είναι μια εύκολη απάντηση. Δηλαδή με εσωτερικό δανεισμό από την τσέπη του Έλληνα πάλι. Θα έχουν εδώ στην άκρη, σας βαράνε δανείο. Θα τιμωρήσετε την αποταμίευση πάλι. Πάλι θα τρομοκρατήσετε για να φύγει ο κόσμος. Από την ίδια μεριά είναι προφανές. Εγώ δεν χαίρομαι να κουβεντιάσω και με τους δύο μαζί, γιατί ακριβώς στο δικό μου το μυαλό είναι δύο μορφές του ίδιου κόμματος. Του κόμματος του νεοφιλελευθερισμού. Πού θα βρούμε τα χρήματα. Μόνο και μόνο σταματώντας τις πολιτικές λιτότητες, μόνο και μόνο βάζοντας φρένο σε αυτή την κατηφόρα, είναι σαν να δίνουμε μια όθηση στην οικονομία. Γιατί αυτές οι πολιτικές στερούν ρευστότητα από την αγορά και ξεκινούν μια αργή σπήρα θανάτου προς τα κάτω. Ένα επομένως, μόνο και μόνο αυτό που είπαμε για τα πρώτο μέτρο, ότι θα δώσουμε ξανά τον κατώτατο μισθό στο επίπεδο σε όλους τους παρελθόν. Σε αυτούς που προσλήφθηκαν, λέει, στην κρίση. Κοιτάξτε τι λέει οι πολιτικές μας αποφάσεις.
Δεν ξέρω τι δήλωσε ο κ. Σταθάκης, στο οποίο αναφέρεστε. Εγώ νομίζω, ότι λειτουργήσε μονταζιέρα. Έχω δει και δικές μου δηλώσεις να παραμορφώνω την άλλα άλλη από αυτές. Λέω λοιπόν με πολύ απλά λόγια ότι το ζητούμενο, το μόνο ζητούμενο για το οποίο είναι θέμα αν θα βρεθεί ένα 10-15% του ελληνικού λαού να διαφωνήσει, είναι ότι πρέπει να μπει τώρα φρένο στις πολιτικές λιτότητας. Και αν μπει τέτοιο φρένο, θα αρχίσει και η οικονομία να ανακάμπτει. Γιατί είναι παραλογισμός. Σημαντικό. Ένα λεπτό να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Δηλαδή πάμε για όλους στα 751 ευρώ. Αυτό είναι η δεσμευτική σχέση. Πάμε για όλους στα 750 ευρώ και για επαναφορά. Που φτάσαμε να συζητάμε τα 750 ευρώ. Απλώς γι' αυτό. Αυτό το νούμερο. Ακούστε, αυτό η αιμονή στα 750 ευρώ ήταν η συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, όλων των κομμάτων της Βουλής, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών, της ΓΕΣΕΕ. Όλα τα κόμματα συμφωνούσαν λοιπόν ότι δεν έπρεπε να κατεβεί ο ελάχιστος νόμιμος μισθός. Και ήρθε η εντολή από τις Βρυξέλλες και είδαμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στο δικό μας σύστημα. Τα ίδια τα κόμματα που υποστήριζαν τα 750 ευρώ, να παραμείνει δηλαδή το επίπεδο, στο ίδιο επίπεδο μισθός, αδιαφόρησαν και για την κοινή συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και προχωρήσαν σε αυτό το μίνι πραξικόπημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει απλώς να αποκαταστήσει τα πράγματα εκεί που έπρεπε να είναι. Μίνι πραξικόπημα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή όλοι οι Έλληνες θέλουμε να υπάρχει υψηλότερος κατώτερος μισθός και όλα τα κόμματα, και δεν υπάρχει κανένας που να μην ευαγγελίζεται την κοινωνική πολιτική, όμως δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την οδύνη του λαού. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ξέρει ότι αν πας στον ιδιωτικό τομέα που πλήττεται από την ενέργεια πιο πολύ από το δημόσιο, εάν αυξήσει το κατώτατο. Δεν έχει μείνει κανένα στο δημόσιο τομέα. Πιο πολύ. 40.000 έρχονται τώρα. Την κρίση την εισέπραξαν οι νέοι άνθρωποι και γενικά οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν αυξήσει το μισθό, αυτή τη στιγμή με αυτά τα οικονομικά δεδομένα και την έλλειψη χρημάτων στην αγορά και το κλείσιμο τόσων επιχειρήσεων, το οποίο εγώ βιώνω, αν αυξήσει το κατώτατο μισθό υποχρεωτικά, θα αυξήσει την ανεργία. Μέχρι και ο κ. Σκορκίδης που λοιπόν, είναι μαζί σας το υποστηρίζει αυτό. Μα δεν το υποστηρίζει γιατί πρέπει να το υποστηρίξει. Όμως, εγώ τι λέω, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να υπάρχουν χρήματα στην αγορά για να υπάρχει σαν αποτέλεσμα η αύξηση των μισθών. Και αν μου επιτρέπετε. Μα ένα λεπτό. Μα για να γίνει αυτό πρέπει. Στέρεψε. Ένα λεπτό να δείτε. Το γάιδρο του Χότσα που πριν μάθει να μην τρώει, ψόφισε. Ναι, όμως εδώ είπατε κάνετε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς σχετισμούς. Λοιπόν, το αριστερό ευρωπαϊκό κόμμα αντανακλά ελάχιστο ευρωπαϊκό πληθυσμό, έχει ελάχιστες δυνατότητες πίεσης και αυτό διεφάνει από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν υποψήφιος για πρόεδρος Κομισιόν εκπροσωπώντας το συγκεκριμένο κόμμα, δεν πήγε σε κανένα debate, δεν υποστήριξε τις θέσεις του και την υποψηφιότητά του. Ναι, αλλά δεν ήταν στα δύο προηγούμενα και αυτό. Εσείς γιατί δεν τον θέλετε σε debate να μιλήσει. Ένα λεπτό. Σχολιάστηκε εντόνως. Άρα λοιπόν, θέλω να τελειώσω σε σχέση με τους σχηματισμούς. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Συσσόλιο. Δεν τον υπολογίζουν, λέτε κοινώς. Έτσι. Μα το λέω σκληρά. Αναγκαστικά. Όχι μόνο τον ίδιο τον κυνηγάει. Δεν τον υπολογίζει με αυτά που λέει. Αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες ισορροπίες ώστε να ανατρέψει μέσα κάποια στα λαϊκά πράγματα. Κόμματα. Αυτό είναι μεγάλο μύθος. Δημοκρατικά κυρίως. Όπως μύθος είναι ότι οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν θα έχουν αποτελέσματα άμεσα, σύντομα με την αναπτυξιακή πολιτική που ήδη έχει όχι μόνο εξαγγείλει, αλλά έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζει. Και η μείωση, βεβαίως, καταρχήν θα μειωθεί και το ΦΠΑ και ο φόρος στο 15%. Ναι, αλλά μπαίνουμε σαν το Χότζα, σαν το γάιδερο το Χότζα. Μα μια στιγμή, τώρα βγήκαμε στις αγορές. Έχουμε τώρα τρία χρόνια φωνάζουμε για να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι άνθρωποι καίγονται. Ναι. Γιατί δεν έχουν αγοράσει πετρέλαιο και ξαφνικά τώρα προεκλογικά μας λένε ότι ενδεχομένως το συζητάει τώρα η κυβέρνηση. Ότι μπορεί να μειωθεί από την επόμενη χρονιά. Ένα λεπτό. Τώρα βγήκαμε επιτυχώς στις αγορές. Δεν είμαστε και κρετίνοι. Μα τώρα βγήκαμε στις αγορές. Τώρα έχουμε πρωτογενές προϊόν. Βγήκαμε στις αγορές. Αυτό θα γίνει αμέσως μετά. Να μην αδικήσουμε τον κύριο Καρδαρά. Να κάνω ένα σχόλιο. Είπα πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με τη γλώσσα του παρελθόντος και ευτυχώς ο κ. Κατρούγκαλος με επιβεβαιώνει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βγαίνει ο κ. Κατρούγκαλος τώρα εδώ στην κάμερα και λέει 751 ευρώ. Ωραία, και εγώ γιατί θέλω να πάρω σταυρούς, λέω 2.500 ευρώ. Γιατί, μόνο άμα βγει ελιά, όχι, σας λέω τώρα, εκλογές έχουμε. Άμα βγει ελιά, θα σας κάνω 2.500 ευρώ. Είναι θέση του κομματός, αυτή στο πρόγραμμά σας. Τι κάνω εγώ τώρα θέση. Σας το λέω εγώ, 2.500 ευρώ. Τι θέλω να πω. Αν είναι πραγματοποιήσιμο. Πάλι δανεία του Νότου. Τι θέλω να πω. Αν είναι υλοποιήσιμο, να μην κοροϊδεύουμε το λαό. Αυτό είναι το κόσμο. Θέλω να πω το εξής. Ακούστε, ακριβώς επειδή είναι 33 χρόνια. Το 12 που το υποστήριζε το κόμμα σας να παραμείνει ο μισθός στα 750 ήμασταν καλύτερα. Όχι, θα σας απαντήσω.
Μπορώ να σας απαντήσω. Ευχαρίστω. Θέλω να πω το εξής. Αυτό το είπα σχηματικά για να καταλήξω το εξής. Ότι ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα όλα τα χρόνια ρυθμιζόταν και με βάση το πώς πηγαίνει η επιχειρήση, πώς πηγαίνει η οικονομία γενικότερα. Υπήρχε διασφάλιση των 750 ευρώ. Όταν η οικονομία ήταν στα πάνω, τις μισθοί ήταν και πολύ περισσότερο. Σας ξαναλέω, τον Ιανουάριο του 2012, λοιπόν, το κόμμα σας ήθελε να μείνει αυτή τη στιγμή. Ο μισθός στα 750. Δεν διαφωνώ και τώρα θέλουμε. Δεν διαφωνώ. Τι θέλουμε. Σημασία αν μπορούμε. Λοιπόν, μην προσπαθούμε τώρα να πούμε. Αν δώσουμε 800 και 1000 ευρώ, ό,τι παραπάνω δώσει. Το θέμα είναι, μπορεί να τα δώσει. Μπορεί ο επιχειρηματία. Όχι η κυβέρνηση. Και ο επιχειρηματία αυτό που είπα. Θα ήταν πιο λογικό. Δεν θα ήταν, κύριε Κατρούγκαλ, να το ολοκληρώσω. Το 2012 είχε τεθεί ως ζήτημα αν θα αλλάξει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Και από 750 ευρώ θα κατεβεί. 500. Δεν ήταν λοιπόν τι θέλαμε, είναι τι υπήρχε. Τότε κατά δύο κόμματα. Σα θυμίζω ότι και τα δύο κόμματά σας ήταν υπέρ του να παραμείνει ο μισθός στα 750 ευρώ. Το 12. Δεν θέλω να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Κοροϊδεύατε το 12 δηλαδή. Να σας απαντήσω. Μπορούμε στον ιδιωτικό τομέα, σαφέστατα και η κυβέρνηση μαζί με τη Συλλογική Σύμβαση βάζει ένα όριο όσον αφορά τον κατώτατο μισθό. Αλλά πάρα πολύ καλά γνωρίζετε. Οι συλλογικές συμβάσεις θεωρείται δηλαδή κάτι του παρελθόντος. Όχι. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αγορά έχει τους δικούς νόμους και κανόνες. Η αγορά και θέλει να επιβάλλει τους νόμους της και γι' αυτό, και αυτό και το κράτος να περιφρονήσει μερικά κεκτημένα. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Η αγορά είναι θεός. Μπορώ να απαντήσω. Ναι. Ελάτε λίγο στην πραγματικότητα. Όχι, είμαστε να βάλουμε 751. Να βάλουμε. Ακούστε με, αφήστε με λίγο να την ολοκληρώσω την πρόταση, γιατί μου κάνετε μονταζιέρα κι εσείς. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Να οριοθετήσουμε 751 ευρώ. Έχει ο εργοδότης να τα δώσει ή θα εγώ να αναπλήρω το εργαζόμενο για 6-7 μήνες. Να δώσουμε 1000 ευρώ να πούμε. Λέω, κύριος... Έχει ο εργοδότης να τα δώσει. Κύριε Καρδαρά, είσαστε εκτός δεδομένων. Ο κύριος Κορκίδης που εκπροσωπεί. Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Κορκίδης. Σας λέω την πραγματικότητα. Οι μικρέμποροι θέλουν να πάει ο μισθός στα 750 για να έχει ο κόσμος λεφτά να πηγαίνει να αγοράζει από αυτούς. Οι ίδιοι που λένε ότι δεν θα έχουν να τους πληρώνουν. Δεν ξέρουν οι μικρέμποροι θέλουν να πουλάνε και θέλουν να παίρνουν μισθούς οι εργαζόμενοι για να καταναλώνουν. Μα το θέμα είναι μια λυσίδα αυτό. Και το θέμα είναι αν είναι εφικτό. Αυτό που υποστηρίζετε, συγγνώμη, όχι μισό λεπτάκι να σου πω γιατί είναι λογικά άτομα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν χρήματα να πληρώνουν τους υπαλλήλους. Αυτοί που δεν έχουν είναι οι μικρέμποροι. Οι μικρέμποροι παρόλα αυτά λένε: παιδιά, ανεβάστε το μισθό στα 750. Δεν λένε αυτό οι μικρέμποροι. Γιατί αλλιώς η αγορά πεθαίνει. Δεν λέτε αυτό. Αυτό λέει ο κύριος Κορκίδης. Και θα τα δώσετε τα 750 ευρώ να μας πείτε. Που δεν αφήστε με να πω λίγο την πρότασή μου. Σας παρακαλώ. Ήδη θα τα δώσετε και λένε: δώστε τα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Με έχετε βρει μικρό και με χτυπάτε. Όχι. Σας σέβομαι και είπα συγχαρητήρια. Δεν θα το έλεγα αυτό. Λοιπόν. Είστε πιο δραστήριος από εκεί. Παρεμβαίνετε και εσείς. Εγώ λέω το εξής. Να φτάσουμε, πριν φτάσουμε στο πόσο θα πάει ο κατώτατος μισθός, να κάτσει μια πολιτική δύναμη, ένα πολιτικό προσωπικό, ένας υπουργός, ένας οποιοδήποτε απασχολείται με την πολιτική και να ασχοληθεί με τα τεράστια προβλήματα που κανείς δεν μιλάει, που αντιμετωπίζει καθημερινά ο μικροέμπορος ή ο μικροεπιχειρηματίας. Όταν τα λύσουμε αυτά, τότε να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Εδώ μια επιχείρηση για να ανοίξει θέλει 8 μήνες. Έφερε ένα νομοσχέδιο η κυβέρνηση. Έφερε νέο νομοσχέδιο. Που θέλει δύο προεδρικά διατάγματα που κάνουν 12 μήνες για να εκδοθούν. Όχι, δηλαδή, λέμε στον πολίτη σε δύο χρόνια ένα να σου πω πώς ανοίξει μια επιχείρηση. Λοιπόν, δεν βρισκόμαστε σε κανονικού δικού. Όχι, όχι. Αυτό τελειώνει. Τώρα μην διαρρέουμε λάθος. Μην δίνουμε λάθος εντυπώσεις. Θέλει δύο προεδρικά διατάγματα. Το νέο νομοσχέδιο. Λοιπόν, θα είναι με one stop, όχι μόνο one stop shop. Πότε με θα εφαρμοστεί, κύριε Καλατζάκου, σε πότε θα εφαρμοστεί, άμεσα. Σε δύο χρόνια. Μην είναι σαν αυτό το Αιγιαλού που το απέσυραν πάλι, το άφησαν λίγο να διαρρεύσει. Έχετε λάθος. Έχετε λάθος. Έχετε λάθος. Έχουμε λάθος. Κύριε Κατρούγκα, όχι, έχει λάθος για το νομοσχέδιο. Να δείξει την κυβέρνηση. Κύριε Κατρούγκα, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι νέοι κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι όσον αφορά τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η ένταξή τους σε αυτές. Το κράτος βάζει τεράστιους φραγμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πρέπει επιτέλους όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουμε ότι τι θα τσακίσουμε τη γραφειοκρατία, χωρίς να βάζουμε ερωτηματικά, θαυμαστικά κόμματα και άνω τελείες. Και άλλες δύο προϋποθέσεις χρειάζονται. Τραπεζικός δανεισμός. Ολοκληρώστε για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε. Θα σταματήσουμε τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία όπου όποια λεφτά χρήματα έχει κάποιος και θέλει να τα επενδύσει, τα χάνει στην πορεία. Και αφού περάσουμε στο επόμενο στάδιο, τότε θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας και ο κατώτατος μισθός. Χρήματα χρειάζονται. Χρήματα χρειάζονται, κύριε Καλατζάκου. Χρήματα, κύριε Καλατζάκου. Και χρειάζεται δανεισμός από τις τράπεζες. Ξεμπλοκάρισμα των τραπεζών. Έρχονται τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οποία χάνονται στην πορεία. Δεν χάνονται. Χάνονται στην πορεία. Όποιος ξέρει να τα διεκδικεί σωστά, δεν χάνεται. Γι' αυτό και είναι πολύ σωστό που είναι με ψήφο αυτές οι ευρωεκλογές. Ναι.
Διότι αυτοί που θα εκλεγούν. Ήρθε φρενδιαστικά βέβαια, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο. Ναι, εντάξει, τώρα δεν... πάμε στην αναθεώρηση του συντάγματος και εδώ θα έχουμε και τον συνταγματολόγο, θα μας πει δύο λόγια αργότερα. Ναι, όχι, θέλω να και όταν και αυτή ξαφνικά ψήφος, ήρθε. Η ψήφος δίνει την δυνατότητα και στους. Ακούμε για ευέλικτο υπουργικό σχήμα. Ένα λεπτό να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Εντάξει, τι θα πούμε μετά. Λέω ότι λοιπόν οι εκλογές με το Σταυρό δίνουν δυνατότητα και στους ευρωβουλευτές. Γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα, να ενημερώνουν και, και στους ψηφοφόρους να μελετούν τα βιογραφικά και να ξέρουν ποιοι από τους υποψήφιους έχουν τη δυνατότητα, την ικανότητα και την εμπειρία να γίνουν η φωνή των δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, διότι μετά την συνθήκη της Λισαβόνας, τα δικαιώματα των ευρωβουλευτών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική η δύναμη που έχει ο ευρωβουλευτής και σε επίπεδο συσχετισμών και σε επίπεδο συμμαχιών με τις χώρες, όχι μόνο σε πολιτικά κόμματα, αλλά και σε χώρες. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε όλη εκείνη τη δεξαμενή των όπλων, το οπλοστάσιο το οικονομικό οπλοστάσιο εννοώ της Ευρώπης, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά που λέγαμε πριν. Βασικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τον τουρισμό, για την ναυτιλία, για τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία. Εμείς έχουμε κάποιες πηγές τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο εισαγόμενα. Πρέπει να τονώσουμε τις εξαγωγές. Και αυτό προϋποθέτει παραγωγή. Αυτό προϋποθέτει ΕΣΠΑ και δανεισμό από τις τράπεζες. Είναι μια αλυσίδα συγκεκριμένη για να έρθει η ανάπτυξη. Κύριε Καδρούγκαλε, μια κουβεντούλα και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούστε, νομίζω τα πράγματα είναι καθαρά. Όποιος είναι ευχαριστημένος με τις πολιτικές αυτές που ακολουθούνται και ιδίως με τη ζωή που έχει, ας ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν. Όποιος θέλει να αλλάξει την κοινωνία και τη ζωή του, έχει μια διέξοδο στις εκλογές αυτές. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ανατροπή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φεύγετε και πάλι κοντά σας σε λίγο. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Γιώργος Κατρούγκαλος, κυρία Ιωάννα Καλατζάκου και ο Ευθύμιος Καρδεράς. Εγώ θα πω το εξής. Μεταφέρω εδώ και των ανθρώπων που κάθε μέρα συναντάω στους δρόμους. Λένε ότι είμαστε πρόθυμοι να αγαπήσουμε αυτή την Ευρώπη. Αισθανόμαστε Ευρωπαίοι. Αλλά κατά πόσο αυτή η Ευρώπη αισθάνεται να είναι σαν τους Έλληνες ή κατά πόσο αυτή η Ευρώπη αγαπάει την Ελλάδα. Με 1.200.000 ανέργους. 60% το ποσοστό συνεργίας κατά δήλωση του ίδιου μας του Πρωθυπουργού ανάμεσα στους νέους. 2 στα 5, αν και θα έλεγα 3 στα 5 νοικοκυριά, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Πριν από 3 χρόνια, όταν μας λέγανε ότι θα πάμε σε βαλκανοποίηση των μισθών, κανένας δεν θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό. Τέλος πάντων, τώρα πηγαίνουμε και στην Ταϊλανδοποίηση των μισθών με κάτι προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπου τα 300 ευρώ κυριαρχούν. Υγεία, παιδεία, άμυνα είναι οι τομείς. Γενικά η κοινωνία ισοπεδωμένη. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κύριε Καλατζάκου?
Κοιτάξτε, πράγματι έχετε πολύ δίκιο στις παρατηρήσεις σας. Και επειδή ο Μάιος μήνας που γίνονται ευρωεκλογές είναι πολύ σημαδιακός, διότι ο Ρομπέρ Σουμάν διακήρυτε την αλληλεγγύη και το κοινωνικό ευρωπαϊκό κράτος το 1950, όταν 28 Μαΐου του 1979 ενέταξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη χώρα μας, στην ΕΟΚ, τότε, και γι' αυτό στρατεύονται όλοι, για αυτή τη μεγάλη ιδέα της ισχυρής Ελλάδας σε μια ανθρώπινη Ευρώπη, σε μια πιο ανθρώπινη Ευρώπη. Όμως αυτές οι διακηρύξεις αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, είναι κενό γράμμα στην Ευρώπη. Πράγματι, η πολιτική που ασκεί η Ευρώπη είναι πιο πολύ οικονομοκεντρική παρά ανθρωπιστική, ανθρωποκεντρική. Και αυτό, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί έντονο ευρωσκεπτικισμός και τα ακραία, όπως προαναφέραμε, κόμματα ακροδεξιά κτλ. Γι' αυτό πρέπει η Ευρώπη και πρέπει και οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν οι 750 και οι δικοί μας 21 να αγωνιστούν καταρχήν γι' αυτό. Το να αποκατασταθεί ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης, ενώ και στους ελέγχους τους δημοσιονομικούς. Διότι εμείς, πέστε ότι φεύγουμε από τα μνημόνια το 2016, και αυτή είναι η ευχή όλων, και αυτό πιστεύω θα το καταφέρουμε. Μετά, για την πληρωμή των παλαιών χρεών ή γενικά για τη λειτουργία μας, έχουμε ελέγχους από την Ευρώπη. Είμαστε επιτήρηση. Πρέπει λοιπόν. Είμαστε επιτήρηση έτσι κι αλλιώς. Είναι μέσα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Πρέπει όμως οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες, και γι' αυτό πρέπει να γίνει, να ασκηθεί πίεση σε αυτή την κατεύθυνση, να είναι πιο ελαστική η πολιτική του ελέγχου του δημοσιονομικού. Αυτό εννοώ. Στις οικονομικά ασθενέστερες χώρες, ακριβώς για να υλοποιηθεί αυτό το ευρωπαϊκό όραμα. Δεν μπορεί να υπάρχει Ευρώπη τριών ταχυτήτων, mm-hmm. ούτε δύο ταχυτήτων. Πρέπει να υπάρχει μία ταχύτητα. Και πρέπει οικονομικά, βεβαίως υπάρχει το πολιτικό κόστος, το εσωτερικό της κάθε οικονομικά δυνατότερης χώρας. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Μπρος στο στόχο της Ενωμένης Ευρώπης και στο όραμα το ευρωπαϊκό, πρέπει να ασκηθούν εκείνες οι πολιτικές και εκείνες οι πιέσεις, έτσι ώστε όχι μόνο να χρηματοδοτούν ή να ενισχύουν οικονομικά τις χώρες, αλλά και στο δημοσιονομικό έλεγχο να είναι πιο ελαστική, okay. να δίνουν περίοδο χάριτος, να είναι ελαστικότερη πολιτική, έτσι ώστε να μπορέσουν ναι. αυτές οι χώρες να ανακάμψουν, διότι έχουν πρωτογενείς πηγές ανάπτυξης όλες οι χώρες. Και γι' αυτό το πρόσωπο της Ευρώπης πρέπει να αλλάξει λίγο. Να είναι αλήθεια, ναι. Κύριε Κατρόγκαλε, είμαστε επιφυλακή, είπε κύριε Καλατζάκου. Πώς θα μας βγάλετε την επιφυλακή, εσείς, mm-hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κερδίσετε? Όπως πολλές φορές περιέχουν και αλήθεια τα λόγια του, λέει ο Μανώλης Γλέζος. Ο οποίος λέει ότι μπορεί, αν χρειαστεί, αν η Ευρώπη μας κατεβάσει, διακόπτει. Και πει: Άι, συχτήρε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, μας βρίζετε το πρωί με το βράδυ, δεν θέλετε τα λεφτά μας, δεν θέλετε συνεργασία, δεν θέλετε να μπορέσετε να δουλέψετε μαζί μας. Δρόμο, τι θα κάνουμε τότε? Ακούστε, εμείς δεν θα ακούσουμε, δεν θα forget it, Αλέξης, όπως άκουσε forget ο κ. Στουρνάρας, forget it, Γιάννης. Εμείς πρόκειται να διαπραγματευτούμε σοβαρά. Έχουμε αποκλείσει τις μονομερείς ενέργειες, αλλά η διαπραγμάτευσή μας δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που έκαναν τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, και κυρίως η διαπραγμάτευση δεν θα αφορά καθόλου το πώς θα κυβερνήσουμε εσωτερικά τη χώρα. Αν δηλαδή θα επαναφέρουμε τα δικαιώματα του εργατικού δικαίου. Τα μνημόνια, δηλαδή, με λίγα λόγια, σε ό,τι αφορούν την εσωτερική τους διάσταση, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και του εργατικού δικαίου, θα τα ασκήσουμε με το πρώτο νομοσχέδιο της πρώτης εβδομάδας. Αυτό που θα διαπραγματευτούμε με τους εταίρους είναι πράγματι πώς θα διαγράψουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους. Δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση καμία στα θέματα μισθών, συντάξεων, φόρων. Η επιβολή οδηγιών από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εμάς, επί τομέων που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία νομική αρμοδιότητα, αποτελεί ένα πραξικόπημα. Θέλω όμως να πω το ουσιώδες. Εγώ πιστεύω την κυρία Καλατζάκου ότι από την καρδιά της ως πρόσωπο μίλησε για την ανάγκη να έρθει πίσω το ανθρωπιστικό μήνυμα των πατέρων της Ευρώπης. Τα κόμματα όμως, το λαϊκό, το δεξιό, το σοσιαλδημοκρατικό, είναι αυτά που μας έχουν οδηγήσει στην Ευρώπη όπως την ονειρεύτηκαν τραπεζίτες και πολυεθνικές. Ο κύριος Γκένσερ, σοσιαλδημοκράτης, με την Ατζέντα 2010, έχει οδηγήσει 7,5 εκατομμύρια Γερμανούς να πληρώνονται με μισθούς 400 ευρώ. Περίπου αυτούς που πληρώνονται οι δικοί μας εδώ με τον νόμιμο. Άρα αυτή η πολιτική φτωχαίνει τους λαούς παντού, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά και στην καρδιά. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η ελπίδα να αλλάξουμε. Γιατί οι πολιτικές αυτές ευνοούν το 1%, βλάμπουν το 99%. Είμαστε απείρως περισσότεροι και αυτά μπορούμε πράγματι να τα επιβάλλουμε. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν έπρεπε να είναι μαζί σας? Όχι, βέβαια. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν υποστεί μια μετάλλαξη εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες,
που ουσιαστικά δεν αποτελούν παρά την άλλη πλευρά του νεοφιλελεύθερου Ιαννού. Και γι' αυτό εξαφανίζονται. Γιατί κανείς να ψηφίσει τον ερζάτς νεοφιλελευθερισμό όταν υπάρχει ο αυθεντικός νεοφιλελευθερισμός. Νεοφιλελεύθερη, ναι. Ναι, κατά τον κύριο Κατρούγκαλο. Σίγουρα, ο κύριος Κατρούγκαλος πρόκειται από ένα χώρο όπου τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ήταν τα φαντάσματά τους και τα κυνηγάγανε για πάντα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν του άρεσε να λένε ότι είναι σοσιαλδημοκράτης. Το θυμόσαστε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, στο ερώτημα που κάνατε για την Ευρώπη, σίγουρα η Ευρώπη δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια λόγω των το ότι ξεστράτησε από τις αρχές και τις αξίες της. Τις αρχές δηλαδή της ισονομίας, της αλληλεγγύης των λαών και πήγαμε σε μια Ευρώπη των κυβερνήσεων με αποτέλεσμα να τα ζούμε στο πετσί μας τα τελευταία 4 χρόνια εμείς ως χώρα με την πολιτική που επιβάλλει η Γερμανία και η κυρία Μέρκελ. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό είναι ο βασικός στόχος ο δικός μας μέσα από το επισηβοδέλτιο των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών να εκλέξουμε τον Μάρσελ Σούλτ στην Προεδρία. Σημαντικό είναι που δεν το λέμε συνήθως ότι για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωβουλευτές. Έχουν, η άποψή τους για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει βαρύνουσα σημασία. Ουσιαστικά συμμετέχουν στην εκλογή του. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη του ελληνικού λαού να στηρίξει τα ψηφοδέλτια ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε την αλλαγή ρότας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων. Εμείς επιδιώκουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των θεσμών να λύνει τα προβλήματα τα δικά της μόνη της, χωρίς να συμμετέχουν οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί που δεν έχουν καμία δουλειά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το πράγμα παλεύουμε. Σε αυτό όμως θέλω να προσθέσω και το εξής. Μην ψάχνουμε στην Ελλάδα, πάντα ψάχνουμε για έναν εχθρό. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλα τα πολιτικά κόμματα και όσοι συμμετέχουμε σε αυτά να κοιτάμε και τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Αν δεν λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας και μας βολεύει να κρυβόμαστε πίσω από εχθρούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μέρκελ, Ομπάμα, Πούτιν, οτιδήποτε, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Ήρθε η ώρα μετά την, όπως φαίνεται, βγαίνουμε από την κρίση του 2010, ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε τα προβλήματα κατάματα και να πούμε. Όλα τα κακά της μεταπολίτευσης και τα προηγούμενα, για τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να ρίξουμε μια κλωτσιά. Όχι μόνο, δεν είναι θέμα πολιτικής. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής. Το πολιτικό κράτος, το κράτος, συγγνώμη. Το κοινωνικό κράτος. Πρέπει να αποκατασταθεί το κοινωνικό κράτος, αυτό περιμένουμε πρέπει να πούμε. Δεν συμφωνώ με τη λέξη αποκατάσταση. Γιατί το προηγούμενο κοινωνικό κράτος που είχαμε εξοδεύει 25 δισεκατομμύρια το χρόνο για τη δημόσια και την ιδιωτική υγεία. Όχι, λέμε για τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν πρέπει να αποκαταστήσουμε τα κακά. Πρέπει να φτιάξουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να είναι βιώσιμο, να χρηματοδοτείται από την ανάπτυξη. Γιατί εμείς δρόμο αυτό... στα νοσοκομεία τώρα. Ορίστε. Μη σας φέρει ο δρόμος στα νοσοκομεία αυτές τις μέρες, το τελευταίο διάστημα. Μη σας φέρει ο δρόμος για την υγεία, για την υγεία και την παιδεία. Δεν είπα ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν μια κατάκτηση του ελληνικού λαού που το Πασόκ την έφερε τη δεκαετία του 80. Τώρα δεν είναι πολύ χειρότερα. Γιατί πριν ήταν πολύ καλύτερα. Όχι, σας λέω ότι πριν, έστω και αυτό το εσύ που έφτιαξε το Πασόκ με τις αμαρτίες του, ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που υπάρχει τώρα. Γιατί τώρα τα χρήματα που πηγαίνουν στην υγεία είναι πολύ λιγότερα από το Πασόκ. Πόσα χρήματα πηγαίνουν στην υγεία, ξέρετε, κύριε Κατρούγκαλο. Πόσα πηγαίνουν. Γιατί εσείς, για πείτε μου. 12,5 δις το χρόνο. Ωραία, φτάνουν. Και παρά αυτά. Δεν έχουμε μια μείωση της τάξης 30% ναι. Από το 9 στο 13. Έχουμε 30%. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια. Ηρεμούλα και η διαφορά που έχει γίνει στους δανειστές. Τη ρεμούλα την έκαναν οι ηγεσίες που διορίζεται στα νοσοκομεία. Είναι δυνατόν να μιλάτε για τη ρεμούλα εσείς. Κύριε Κατρούγκαλε. Εσείς το Πασόκ. Εγώ θα μιλάω. Εσείς δεν μπορεί να μιλάτε ως Πασόκ. Γιατί το Πασόκ είναι κατεξοχήν το κόμμα της ρεμούλας, της μίζας και της πελατείας. Κύριε Κατρούγκαλε, έχουμε ιστορική μνήμη. Επειδή το πάτε έτσι και έχουμε ιστορική μνήμη, ρωτήστε τον κύριο Βαρνάβα. Που είναι ο πρόεδρος των γιατρών του ΕΣΥ και προέρχεται από το χώρο σας, όταν το στέντ από το αγοράζαμε 1.500 ευρώ. Φυσικά γίνανε όλα αυτά. Συγγνώμη, γίνανε, κύριε, αλλά από εσάς γίνανε. Ο κύριος Βαρνάβας που ήταν μέλος είναι γιατρός του ΕΣΥ. Και έβλεπε τη ρεμούλα και τη διαφθορά που κάνανε οι κακοί του Πασόκ. Εσείς ποιος τις έβαζε. Έβλεπε ο κύριος Βαρνάβας καταξιωμένος, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω, καταξιωμένος συνδικαλιστής. Προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μετακινήθηκε, εκεί παραμένει. Τόσα χρόνια που έβλεπε στο νοσοκομείο του στη Χαλκιδική. Να γίνεται η ρεμούλα και η διαφθορά. Τι έκανε. Λέτε λοιπόν και δεν τα κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι. Τι έκανε, γιατί τις παραγγελίες. Κύριε, για να γίνει, για να γίνει. Το ταγκό θέλει δύο. Το ταγκό. Όχι, αυτό το ταγκό θέλει δύο. Πιστεύω ότι μαζί δεν είπα αυτή τη λέξη. Το ταγκό. Για δυναμία σας. Σας άκουσα σε μεγάλο κανάλι. Είχαμε μια άγρια επίθεση, σας έκανε μεγάλη. Και εσείς το επιτεθήκατε. Όχι. Άγρια κόντρα με τον κύριο Πάγκαλο εκείνο το βράδυ. Ακούστε, ο κύριος Πάγκαλος είναι πολιτικό. Ακούστε. Ο κύριος Πάγκαλος προσωπικά ποτέ δεν με ενδιαφέρε. Το τελευταίο διάστημα είναι ένα πολιτικό πτώμα που αναβάλει τον ταφιασμό του προσπαθώντας να τερατολογήσει. Δεν με ενδιαφέρει η αντιπαράθεση με τον κύριο Πάγκαλο.
Απλώς με ενδιαφέρει, επειδή ακούστηκε και πήρε διάδοση πέρα από τον κύριο Πάγκαλο, η ανηθικότητα του μαζί τα φάγαμε. Όποιος λέει μαζί τα φάγαμε, δεν είναι έχει την ίδια. Δεν το παίρνει. Για τον κύριο Πάγκαλο μιλάω. Το... Και επειδή διαδόθηκε, έχει την ίδια ηθική αξία του μαζί τα φάγαμε, σαν το έλεγε ο βιαστής στο θύμα, μαζί το κάναμε. Πράγματι θέλει δύο το παιχνίδι της, των πελατειακών σχέσεων. Πολλές φορές όμως ο απλός πολίτης δεν είχε επιλογή. Από το να επιδιώξει τον Ρουσφέτη, γιατί αλλιώς δεν γινόταν η δουλειά του. Δεν έχει λοιπόν την ίδια ηθική ευθύνη αυτός ο οποίος ήταν που έφτιαξε το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο άθεσε τον Ρουσφέτη με αυτόν που ενδεχομένως δεν το αναζήτησε. Μα ακριβώς γι' αυτό προτείνουμε την αναθεώρηση συντάγματος, έτσι ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς και στην πολιτική και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Απλώς όμως κακά τα ψέματα, εσείς δεν μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα. Χρειάζεται αναθεώρηση για το μικρό ευέλικτο σχήμα μιας κυβέρνησης. Κοιτάξτε. Χρειάζεται. Οι μεγάλες αλλαγές, οι σωστές αλλαγές είναι οι αλλαγές δομών. Όχι με προοδευτικά διατάγματα, ούτε με νομοθετήματα, ούτε με πράξη ηγέτες, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, από Χαρίλαο Τρικούπη μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, Ελευθέριο Βενιζέλο, έχουν αλλάξει δομές. Δεν έχουν κάνει απλά πολιτική. Πριν πάμε σε εδώ αυτό, λοιπόν, μέσα στο. Γι' αυτό και το δίπολο της Νέας Δημοκρατίας είναι με οικονομία. Με θεωρείς, θα κλείσουμε. Μα πάντα με διακόπτεται. Θέλω να πάμε στον κύριο Πάγκαλο όμως πριν, γιατί να μην τελειώσω εδώ. Όχι, γιατί αποκάλεσε νούμερο τον Μανώλη Κλέζο, αισθανθεί καθιστή στο πετσί τη. Και θα δούμε την κυρία Δούρο με μπικίνι. Έχει πάρει άγρια τροπή πλέον η αντιπαράθεση στα κόμματα ή ανώμαλη κοινωνική. Αυτό είναι έλλειμμα ηθικής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν με επιτρέπετε, είναι έλλειμμα ηθικής. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για μαριονέτα του Μπαρόζο, δείχνοντας τον Αντώνη Σαμαρά. Ακούστε, όσο αναβάλουμε τον ενταφιασμό των πτωμάτων, αφήνουμε τη δυσοδεία να κινείται στην πολιτική ζωή της χώρας. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτές τις φιγούρες του παρελθόντος. Πρέπει να αφήσουμε τους νεκρούς του πολιτικού συστήματος να θάψουν τους νεκρούς τους. Θα πρέπει τα δύο κόμματα του πελοκομματισμού, ανθρώπους σαν τον κύριο για τον οποίο αναφερθήκατε, να τους βάλουν αυτοί στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Δεν είναι δουλειά κανένας άλλο. Τι να σχολιάσει τον κύριο Πάγκαλο. Να σχολιάσετε αυτά που είπε ο κ. Χαρδρούγκαλος. Βεβαίως, το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ. Ναι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος που διαδραμάτισε ρόλο στην πολιτική σχέση. Δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ φράσεις πολιτικά πτώματα και παιδισοδίες και πώς το λένε. Γιατί δεν μπορώ να τα πω έτσι σαν άνθρωπος ή σαν χαρακτήρα. Κοιτάξτε, στο δημόσιο διάλογο όλοι κρινόμαστε. Όταν έχεις ένα μικρόφωνο, ή όταν είσαι στην τηλεόραση, είτε έχεις μια κάμερα, αυτά που λες τίθονται επί την κρίση του ελληνικού λαού. Με αυτή την έννοια, εγώ δεν θα κάτσω να σχολιάσω τι είπε ο κύριος Πάγκαλος, τι λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, τι λέει η κυρία Καλατζιά. Και είναι πολύ σοβαρότερα τα θέματά μας και λοιπόν, τα προβλήματά μας από το να σχολιάσουμε τι λέει ο κύριος Πάγκαλος. Άρα δεν θα ήθελα να πω. Τότε σχολιάστε μου το εξής, ότι είναι μαριονέτα του Μπαρόζο. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε ο Αλέξης Τσίπρας, εφόσον δεν θέλετε, κυρία Καλατζάκου. Και επειδή το είπε, θα κάτσω εγώ να σχολιάσω τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ήταν είναι προσωπική του άποψη. Κάνει μια πολιτική τοποθέτηση με όσα επειδή είναι όσοι ήρθαν στο φως στις δημοσιότητες χθες σχετικά με τους Ευρωπαίους. Που αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Έγραψαν την ιστορία και τη γράφουν για μας χωρίς εμάς. Αυτό αποδεικνύεται. Πώς θα την αγαπήσω εγώ αυτή την Ευρώπη. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε. Με απειλή ο Σόιμπλε θα με πετάξει έξω. Για να το πω για τη φοράδα και για τα λόνι. Ακούστε με. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι μύθοι. Αντιθέτως, η Ευρώπη μας έχει βοηθήσει και έχουμε πάρει πολλά δις από την Ευρώπη. Και μας έχει χαρίσει και πολλά δις. Λοιπόν, ας είμαστε ελαστικότεροι στις κρίσεις, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή ομπρέλα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σύνορο της Ευρώπης και στα αμυντικά έχουμε ανάγκη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Frontex, αλλά και για να ενισχύσουν οικονομικά τις αμυντικές μας δαπάνες. Και αυτό είναι ένα διακύβευμα των ευρωεκλογών ενώ των ευρωβουλευτών προκειμένου να το επιδιώξουν. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο η πηγή παραγωγής νομοθετημάτων που μας αφορούν στο εσωτερικό μας. Ό,τι ψηφίζεται στις Βρυξέλλες, εμείς κοιμόμαστε και ισχύει σε εμάς αυτόματα. Άρα, δεν μπορούμε να. Είναι το όχημα για την ανάπτυξη καταρχήν. Είναι δυνατόν να λέμε ότι ο ένας είναι μαριονέτα του άλλου. Εδώ πέρα υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένα εργαλεία στα οποία απευθύνεται η χώρα μας προκειμένου να βοηθηθεί και να φτάσει στην πολυπόθετη ανάπτυξη. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδίες του ελληνικού λαού και λαϊκισμοί. Να πω για την αναθεώρηση, μια και θα κλείσουμε. Δεν θα μας ρωτήσετε την αναθεώρηση. Βεβαίως. Ναι, αυτό θα. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό πρώτα για την Ευρώπη, πριν πάμε στο. Όχι, για να μην χάσετε το χρόνο σας, εγώ γι' αυτό. Γιατί μετά πάμε στο θεματολόγο, εδώ. Ναι, γι' αυτό ήθελα να προλάβω, γι' αυτό ήθελα να προλάβω κάτι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι δεν είμαι συνταγματολόγος, από ό,τι θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, ό,τι κάναμε στο συνταγματικό δίκαιο. Δεν νομίζω ότι η αναθεώρηση του συντάγματος προσφέρεται για προεκλογικούς σκοπούς ή για πολιτικές τακτικές. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν νομίζω ότι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή της χώρας μας είναι πώς θα εκλέγεται ο πρόεδρος. Το φέρει η κυβέρνηση. Ναι, βέβαια. Το φέρει η Νέα Δημοκρατία.
Δεν νομίζω ότι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή είναι πόσοι θα είναι οι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή πόσα εκλέγεται ο πρόεδρος. Είναι και αυτό. Είναι μείζον θέματα. Γιατί όταν στο δημόσιο τομέα αποφασίζεται από 300.000 να το σπάσει 200.000 και πετάτε, όχι εσείς προσωπικά, και πετάει η πολιτική τη κυβέρνηση τόσο κόσμο στον δρόμο, τότε είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν μπορεί να έχουμε 300 βουλευτές. Δεν είναι το μείζον, είπα. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει επιτέλους να ρυθμιστούν από το Σύνταγμα με πολύ προσοχή. Θέματα που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κράτους, θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με την οικονομία, τα οποία κανείς δεν συζητάει. Θέματα δηλαδή που αφορούν τον Έλληνα πολίτη στην πραγματικότητά του, στην καθημερινότητά του. Άρα, και ένα δεύτερο, θα πρέπει όποιος λέει, και αναφέρουμε στη Νέα Δημοκρατία, να ανοίξουμε το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Να είναι σίγουρος και να προβλέπει ποιοι θα είναι οι σχηματισμοί στη Βουλή στην επόμενη περίοδο. Να είναι σίγουρος δηλαδή ποιος θα διαχειριστεί την αναθεώρηση του Συντάγματός μας μέσα στο Κοινοβούλιο. Και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Εδώ το κάνεις θεσμικά. Εντάξει. Και θες να αλλάξεις ορισμένα πράγματα. Εντάξει. Στην πολιτική. Εντάξει. Και στη δημοκρατία. Στην κοινωνία του πολιτεύματος. Τώρα δεν μπορεί να υπολογίσεις. Ας δούμε. Υπάρχουν και δυνάμεις στη Βουλή που δεν πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε αν θα είναι την επόμενη Βουλή, αλλά μπορεί και να είναι. Και δεν θέλουμε να δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Εγώ αυτό λέω. Και το λέω και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν. Καταλαβαίνουμε, αλλά λοιπόν. Πάμε και λίγο στην ελιά. Πείτε μου. Θα κρατήσετε το χρέος παραμένει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και πρέπει αυτό να περάσει με. Κοιτάξτε, αυτό τώρα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αστείο. Είναι πραγματικά αστείο. Και είναι δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω ποιο συμβούλευσε τον Αλέξη Τσίπρα να προβεί σε αυτή τη τέτοια. Γιατί. Κάνει πρόταση νόμου όπου λέει να παραμείνουν τα χρέη. Μα είναι αστείο. Είναι καθαρά. Πώ να σου το πω. Δηλαδή. Πετάω λάσπη στην αναμνηστήρα. Η ελιά συγκροτήθηκε βάσει του νόμου. Είναι ένα συνασπισμό κομμάτων. Τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν και οι κινήσει έχουν τα δικά του αφημί. Έχουν τη διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια. Και η ελιά, επειδή κατεβαίνει σε εκλογέ, έχει το δικό της αφημί. Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν έχει δηλαδή εξαιτία στο χρέος το όνομα. Όχι, μα προφανώς και όχι. Κύριε Καρδαρά, να σας θυμίσω ότι και τα δύο κόμματα ψήφισαν ένα νόμο με το οποίο απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη αστική ή ποινική τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών που έδωσαν τα δάνεια στα δύο αυτά κόμματα. Τι πολύ ωραία, τι θέλετε να σου πω εγώ. Σας ενοχλεί, δηλαδή να απαλλάσσετε, να βοηθήσετε η δικαιοσύνη να διερευνήσει την ευθύνη για τα δάνεια αυτά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εγώ απάντησα στο ερώτημα. Σας λέω ότι έχουμε λόγους να ψηλιαζόμαστε. Έχετε λόγους να ψηλιάζεστε, αλλά έχετε και λόγους να διαβάσετε τον νόμο να πείτε τι προβλέπει για τους συνασπισμούς κομμάτων. Ο συνασπισμός κομμάτων είναι συγκεκριμένος, οριοθετημένος, λέει πώς λειτουργεί. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, να ρωτήσω εγώ τον κύριο Κατρούγκαλο, σε σχέση με τα σημεία αναθεώρησης του Συντάγματος. Συμφωνεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, σε αυτά θα αναφερθώ. Γιατί θέλουμε ενισχυμένη πλειοψηφία. Στα περισσότερα από όσα είπε ο κύριος Καρδαράς έχει δίκιο. Δηλαδή. Προεκλογικό πυροτέχνημα είναι, δεν φαίνεται σαν τόσο σοβαρό θέμα δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Άσχετα από το χρονικό επί της ουσίας. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σαν αναθεώρηση δεν χρειάζονται αναθεώρηση. Ας πούμε να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Συμφωνείτε με τα σημεία. Όχι, διαφωνώ βαθύτατα. Αλλά να σας πω πρώτα γιατί είναι πυροτέχνημα. Ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει τέτοια πυροτεχνήματα, ενώ έχει καταδαφίσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι του Συντάγματος εφαρμόζοντας τα μνημόνια, τώρα θέλει να εμφανιστεί ως αναμορφωτής. Επομένως, εκεί επικοινωνιακό είναι το θέμα και όχι ουσίας, ιδίως από τη στιγμή. Δεν είναι ουσία. Ο τρόπος εκλογής του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Το μη συμβατό του βουλευτή με τον Υπουργό. Από τη στιγμή που ο συνεταίρος στην κυβέρνηση άδειασε τον κύριο Σαμαρά και είπε ότι δεν υπάρχουν αναγκαίες συνενέσεις. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι δεν με ρωτήσατε. Δεν με ρωτήσατε. Η ουσία της υπόθεσης ποια είναι. Ακόμα και αυτό που σας φαίνεται εύκολο. Δεν είπε ότι διαφωνώ. Οι 300 να γίνουν 200. Σκεφτείτε, εγώ δεν έχω σαφή θέση. Αλλά λέω σκεφτείτε, σταθμίστε. Σταθμίστε. Σε μια χώρα που είναι νησιωτική και πυρωτική, εάν θέλουμε η Ευρυτανία να μην έχει εκπροσώπηση, να μην έχει Σάμος εκπροσώπηση, να μην έχει Ζάκετος εκπροσώπηση, είναι από τα θέματα που πρέπει να τα δούμε. Πέρα από το ότι και τα μικρά αριστερά κόμματα πρέπει να έχουν εκπροσώπηση. Εντάξει, διαβούλευση είναι, μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Η ουσία όμως της αναθεώρησης ποια είναι. Μέχρι τώρα οι εξαιρέσεις από το Σύνταγμα ήταν ακριβώς εξαιρέσεις λόγω της κατάστασης ανάγκης. Σε ορισμένα κρυφά σημεία της αναθεώρησης, αυτά που λένε για την ανάγκη να αλλάξουν οι οικονομικές διατάξεις του Συντάγματος. Κρυφά-κρυφά, φαίνεται να υπάρχει αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι η ουσία της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο νεοφιλελευθερισμός να συνταγματοποιηθεί. Να μην είναι πια εξαίρεση λόγω της κατάστασης ανάγκης όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα στα κοοινωνικά δικαιώματα, στη μη παρέμβαση του κράτους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Κανονικότητα ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η ουσία της
αναθεώρησης Νέας Δημοκρατίας. Και πού βλέπετε, σε ποιο σημείο βλέπετε την κανονικότητα του νεοφιλελευθερισμού στα σημεία αναθεώρησης? Και αυτή τη στιγμή δεν μιλώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση θεσμών, βαθιά κρίση πολιτικής, πρέπει να ενεργήσουμε όπως ο Ντεγκόλ ενέργησε το 1958. Δηλαδή με ένα πολύ νεαρό σύνταγμα τότε ο Ντεγκόλ, 12 ετών ήταν το σύνταγμα το 1946, έθεσε στο λαό σαν προϋπόθεση για το γαλλικό λαό του πολιτικού ξεκινήματος νέο σύνταγμα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ξεφύγει πια λόγω της κρίσης των θεσμών, όχι επειδή έφταξε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ήταν θύμα της κρίσης. Αλλά έτσι όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι θεσμοί, δεν διορθώνονται. Μόνο δεν απαντάτε όμως επί της ουσίας, ανεξάρτητα από τα μνημόνια. Θεωρώ αντιδραστική την πρόταση αναθεώρησης. Θεωρώ ότι το ζήτημά μας δεν είναι να ενισχυθεί ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλά να υπάρχουν θεσμοί λογοδοσίας από το λαό. Εμείς να μπορούμε να ανακαλούμε τους βουλευτές μας. Εμείς χρειαζόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει δημοψήφισμα αλλαγής προτεραιότητας. Μιλάει επιστήμονα γι' αυτό. Σύμφωνοι, όχι, και εγώ αναφέρθηκα. Επιστημονικά και όχι πολιτικά. Οπότε και σε αυτά που είπε ο κύριος Καρδαράς προηγουμένως, εγώ αναφέρθηκα γιατί είχε δίκιο. Υπάρχουν σημεία επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο κόμματα. Γιατί βλέπω ότι ο Βενιζέλος ασκεί σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ορισμένες φορές χρησιμοποιεί και τον όρο Χρυσή Αυγή, λέγοντας ότι. Χέρι-χέρι. Δηλαδή, τώρα χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη, αυτό πήγε. Όσο ΣΥΡΙΖΑ μιλά με τη γλώσσα, σας είπα και πριν, που παραπέμπει σε 1980, δηλαδή και χρησιμοποιεί σαν μέσο το λαϊκισμό και τη δημαγωγία, δεν υπάρχει κανένα πεδίο σύγκρισης. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να τα δει τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση, να τα δει στην πραγματική του διάσταση τα πράγματα και μιλήσουμε για συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν την Έλληνα πολίτη, είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε πολλά πεδία σύγκρισης. Μια κουβέντα από την κυρία Καλατζάου και πάμε σε ένα τελευταίο γύρο πολύ γρήγορο. Νέα Ελλάδα, τι σημαίνει Νέα Ελλάδα? Πάτε κι εσείς να γλιτώσετε το ΑΦΜΗ ή να γλιτώσετε αυτά που χρωστάτε? Ή θα έχουμε άλλα τώρα? Τι Νέα Ελλάδα? Νέα Ελλάδα με παλιά χρέη δεν γίνεται, κυρία Καλατζάου. Νέα Ελλάδα σημαίνει η σηματοδότηση τη αλλαγή στην καθημερινότητά μα, στα θεσμικά μας και στα οικονομικά μας. Αυτά που είπαμε, η Νέα Ελλάδα είναι η νέα σελίδα στη χώρα μας. Δεν μετά από αυτό. Για τα αυτά που χρωστάτε, ως κόμμα εννοώ. Όχι. Δεν είναι αλίμονο. Δεν κάνω σχόλιο επί της Νέας Ελλάδας σαν ονομασία του κόμματος. Εγώ το λέω μεταφορικά. Εγώ το λέω μεταφορικά. Θα προβληματίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ λίγο αυτή η σχέση. Εγώ λέω για τη Νέα Ελλάδα που η Νέα Χρυσοβελώνη το έβαλε. Ναι, κυρία Χρυσοβελώνη. Ναι, και βέβαια ήρθε ο Τσίπρας μετά να το πάντα του υιοθετήσει. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει καμία σχέση. Λοιπόν, να σου πω ένα αστείο, άσχετο, θα κρατήσω μετά. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο πρόγραμμα της περίοδου δικτατορία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας ο στόχος για το πώς θα ήταν η πολιτική διακυβέρνηση μετά την πτώση της δικτατορίας. Ήταν σύμπτωση βέβαια. Νέα Δημοκρατία. Πάμε να κλείσουμε τελευταίο γύρο. Θα ξανατελειώσω με εσά. Όχι, τελειώσω. Θα κλείσει το τελευταίο γύρο. Όχι, ξεκινάμε από εσάς. Αλλά θα τον αρχίσω. Ωραία, αρχίζουμε. 33 χρόνων. Ναι. Έχετε οικογένεια? Έχω, ναι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολλά. Υποψήφιος με την Ελιά, γιατί να ψηφίσω Ελιά και γιατί να ψηφίσω Βενιζέλο? Ο κύριο Βενιζέλο δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Όταν κατέβει σε εκλογές, να ρωτήσετε τον κύριο Βενιζέλο γιατί να ψηφίσετε Βενιζέλο. Ένα το κρατούμε. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Ναι, εγώ στο 42 υποψηφίου δεν έχω δει Βενιζέλο στο Β. Ο βασικός λόγος του κύριου Καρδαράς δεν μπορεί να έχει ευθύνη για αυτά που έγιναν. Μόνο και μόνο και λόγω τη ευθύνη. Ένα νέο άνθρωπο που. Δεύτερον, ο λαός ζητάει ανανέωση. Άρα, να εδώ είμαστε. Τρίτον, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουμε ως χώρος. Ευχαριστώ. Πρέπει να υπάρχουμε ως χώρος. Άρα περιμένουμε η προσπάθεια της Ελιάς, που είναι το πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση του χώρου, να επιδοκιμαστεί από τον ελληνικό λαό. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος. Γιατί πάτε σε μένα. Σας αφήνει το τελευταίο λόγο. Δώρο σας κάνει. Δώρο. Αν είναι δώρο αυτό, δεν ξέρω. Θέλετε να μιλήσετε? Όχι, άλλη μόνο. ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς η Ευρώπη θέλει να σας βλέπει. Α, το αντίθετο. Οι λαοί θέλουν να μας βλέπουν και μας κοιτάζουν με ελπίδα. Αλίμονο. Αν μας ήθελε, κυρία Μέρκελ, θα ανησυχούσαμε. Ναι. Γιατί είναι πράγματι ιστορική ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα είπαμε. Ο παλαιοκομματισμός μας αρρωθεί. Κυρίως για την Ευρώπη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος της Ευρώπης. Είναι ο αδύναμος κρίκος του νεοφιλελευθερισμού. Ακριβώς γιατί το πείραμα των μνημονίων έχει αποτύχει. Άρα, εάν αμφισβητηθούν σε κάποια χώρα της Ευρώπης αυτές οι κυρίαρχες πολιτικές, μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ λέω πολλές φορές και μερικές φορές το θεωρούν υπερβολή ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ήταν ό,τι η Ισπανία το 1936. Η πρόβα Τζενεράλε για μια μεγάλη σύγκρουση. Τότε δυστυχώς ιτήθηκε η δημοκρατία και η πρόοδος από τις δυνάμεις του φασισμού. Τώρα όμως νομίζω ότι σε αυτή τη σύγκρουση νεοφιλελευθερισμού κοινωνικού κράτους θα κερδίσει το κοινωνικό κράτος και τη δημοκρατία. Γοητευτική μας κυρία, γι' αυτό σας άφησα τελευταία. Εγώ ήθελα να δώσω το μήνυμα καταρχήν να μην υπάρχει καμία χαλαρή ψήφος.
αποδοκιμασίας, αντιθέτως να υπάρχει ψήφος εντολής για σταθερότητα και συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου που έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου η Ελλάδα να ανακάμψει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Ήδη έχουν γίνει τα βήματα. Στο χέρι των Ελλήνων είναι, έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας και τη φερέγγιότητά μας. Έχουμε ισότιμη θέση στο διάλογο για την αναδιάρθρωση και ρύθμιση του χρέους μας. Θεωρώ ότι βγαίνουμε από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ενώ μπορούμε να δανειζόμαστε μόνοι μας και να πλώνουμε μόνοι μας. Στο χέρι μας είναι να εξασφαλίσουμε την πολιτική σταθερότητα με εντολή προς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σε συμμαχία, συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, μπόρεσαν να κάνουν τα πρώτα βήματα ανάκαμψης και ανάπτυξης. Όσον αφορά το πρόσωπό μου, εγώ ως ελεύθερη επαγγελματίας, μη πολιτικό πρόσωπο και με εμπειρία ευρωπαϊκή, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να γίνω η φωνή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνω ο πομπός των δικαιωμάτων σας για να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα και πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στους νέους ανθρώπους. Και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ξέχασε τα σποτ να βάλει το συγκάτοικο. Εγώ θα ευχαριστήσω τον κύριο Θήμιο Καρδαρά με την Ελιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Στα σποτ δεν τους βάλατε. Να ευχαριστήσω την κυρία Καλατζάκου Τσατσαρώνη. Κοιτάζω και το. Ευχαριστώ. Είναι επειδή υπήρχε σποτ της Ελιάς. Με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Καρδούρα Μουσέο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τώρα η ώρα στους ψηφοφόρους. Να είστε καλά, μη φεύγετε, θα επανερχόμαστε. Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λεάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίητα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ, αληθινά όνειρα.